Ξεκίνησαν τα Βύσσια 2021. Παρουσιάστηκε το βιβλίο του Γιώργου Φαρμακίδη, Γιώργος Παπάς ή Καραγιώργης, ο γενναίος αγωνιστής του 1821 από το Βοζνοχώρι. Ελπίδες ότι σύντομα θα καταβληθούν σε επιχειρήσεις της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης τα χρήματα της μη επιστρεπτέας ενίσχυσης. Τι αναφέρει ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης Κώστας Σιμιτσής. Κοντινές αποδράσεις για όσους δεν έχουν φύγει ακόμη για διακοπές από την Ορεστιάδα. Η θερμοκρασία μπορεί να έπεσε, όμως αναμένεται νέα άνοδος από εβδομάδα. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κυριακή σήμερα, 25 Ιουλίου, και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας. Ξεκίνησαν οι τοπικές εκδηλώσεις Βύσσια 2021 στη Νέα Βύσσα. Οι εκδηλώσεις και φέτος είναι τριήμερες και έχουν ως στόχο να αναδείξουν την ιστορία της Νέας Βύσσας, τη συνέχεια του Βοζνοχωρίου και να τιμηθούν προσωπικότητες που κατάγονται και προβάλλουν το χωριό. Στον τόπο των Καραθεοδωρή στη Νέα Βύσσα ξεκίνησαν τα Βύσσια 2021. Και φέτος ο Πολιτιστικός Σύλλογος Στέφανος Καραθεοδωρής διοργανώνει ένα τριήμερο δράσεων για την ιστορία αλλά και το μέλλον του τόπου, της περιοχής που βρίσκεται μία ανάσα από την Τουρκία και έχει τόσα να δείξει. Σήμερα, όπως είδατε, ξεκινάνε τα Βύσσια 2021. Εκδηλώσεις τριήμερες, όχι όπως έχουμε μάθει βέβαια. Πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτό που ζούμε τώρα στην πανδημία, στα νέα μέτρα που ισχύουν. Οπότε λοιπόν, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, ένα τριήμερο εκδηλώσεων όπως είπα, με παρουσιάσεις βιβλίων, με αθλητικού περιεχομένου κάποιες μικρές εκδηλώσεις τη Δευτέρα, κάποιες τιμητικές διακρίσεις σε κάποιους συγχωριανούς μας οι οποίοι έχουν διακριθεί και βεβαίως στην Αγία Παρασκευή που εκεί κορυφώνονται οι εκδηλώσεις γιορτάζοντας την Αγία Παρασκευή. Οι Βυσσιώτες είναι περήφανοι για τους νέους τους που διακρίνονται στις σχολικές και άλλες δραστηριότητες. Την πρώτη βραδιά βραβεύθηκαν μεταξύ άλλων νέοι του χωριού για τις επιδόσεις τους. Τα Βύσσια θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα το απόγευμα. Και περνάμε από το γυμνάσιο Βύσσας πρώτα μια βολτούλα. Πρώτη τάξη, Θεοδωρακίδου Αναστασία, 18 και 10, 14. Στην Αναστασία πρώτα. Στο Δημήτριο. Και στο Χρήστο. Αυτό λέγεται επιτυχία 100% σαν οικογένεια. Τη ζωή και δράση ενός σπουδαίου αγωνιστή από το Βοζνοχώρι της Θράκης αναδεικνύει το βιβλίο του Γιώργου Φαρμακίδη. Ο δάσκαλος Γιώργος Φαρμακίδης μελέτησε την ιστορία του Γιώργου Παπά ή Καραγιώργη, ο οποίος προσέφερε τα πάντα στην Ελληνική Επανάσταση του 1821. Η πρώτη παρουσίαση του βιβλίου έγινε την πρώτη μέρα των εκδηλώσεων Βύσσια 2021. Το έργο, η ζωή και η συμβολή του Βυσσιώτη αγωνιστή της Ελληνικής Επανάστασης Γιώργου Παπά ζωντανεύει μέσα από το βιβλίο του συνταξιούχου εκπαιδευτικού Γιώργου Φαρμακίδη. Ο κ. Φαρμακίδης μέσα από πολύχρονη και δύσκολη έρευνα κατάφερε να συλλέξει στοιχεία για τον αγωνιστή από τον Βοζνοχώρι της Θράκης, που η ζωή του παραμένει σχεδόν άγνωστη. Σήμερα γίνεται η παρουσίαση του βιβλίου Γιώργος Παπά ή Καραγιώργης, ο γενναίος αγωνιστής του 1821 από το Βοζνοχώριο Νέα Βύσσα της Θράκης. Είναι ένα βιβλίο το οποίο για πρώτη φορά σήμερα γίνεται παρουσίαση στη Νέα Βύσσα, γιατί ο ήρωας αυτός κατάγονταν από την Νέα Βύσσα. Πριν πολλά χρόνια, γύρω στο 10 με 12, τυχαία σε κάποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσα να λένε ότι ένας ήρωας Γιώργος Παπά ή Καραγιώργης κατάγονται από το Βοζνοχώριο και πολέμησε με τον Αλέξανδρο Ψηλάντη στο Σκουλένι και στο Γαλάτσι. Μετά μετέβη στην κυρίω Ελλάδα όπου πολέμησε τον Καραϊσκά και πολλούς ήρωες. Έμεινα έκπληκτος από αυτά που άκουσα διότι δεν είχα ακούσει τίποτα απολύτως ούτε καν για τον Καραγιώργη ούτε καν ότι υπήρχε κάποιος ο οποίος πολέμησε και μάλιστα τόσο πολύ. Από τότε αυτό βέβαια μου έβαλε μια ιδέα να ψάξω να βρω στοιχεία. Όμως όσο και αν έψαχνα δυστυχώς έβρισκε το ίδιο απόσπασμα αυτές τις 5-6 σειρές. Παρ' όλα αυτά με επιμονή και επιμονή κάνω μεγάλη προσπάθεια. Κουβολήσουμε όλα τα ιστορικά βιβλία τα οποία υπάρχουν στη βιβλιοθήκη της Ορεστιάδας, όλους τους γνωστούς ιστορικούς. Και βέβαια υπήρχαν πολλές απογοητεύσεις διότι συνήθως δεν βρίσκαμε στοιχεία. Εν πάση περιπτώσει μετά από πολλή προσπάθεια βρέθηκαν αρκετά στοιχεία τα οποία
ήταν αρκετά στο να δημιουργηθεί αυτό το βιβλίο. Είναι χαρά μου γιατί γίνεται αυτό το βιβλίο, γιατί με τον τρόπο αυτό αναδεικνύεται ένας ήρωας Θρακιώτης, Βυσσότης, Οριστιαδίτης, ένας ήρωας ο οποίος ήταν τελείως άγνωστος. Και όπως θα διαπιστώσουν αυτοί οι οποίοι θα διαβάσουν το βιβλίο, είναι εισάξιος με τις μεγάλες ήρωες, αυτός που ξέρουμε, τις μεγάλες ήρωες της εθνικής παλιγυνησίας. Ο Γιώργος Παπάς, ή Καραγιώργης, εκτός από τον εαυτό του, διέθεσε και την περιουσία του στον υπερπάντων αγώνα για την ελευθερία. Ξεκίνησε στο Σκουλένι, διέθεσε όλη του την περιουσία για να δημιουργήσει εκστρατιωτικό σώμα και επίσης θυσιάστηκαν τα τρία αδέρφια του, ο ανεψός του και ο μονάκριβος γιος του, στη μάχη του Σκουλενίου. Η οποία μάχη του Σκουλενίου είναι παρόμοια, όπως αναφέρει ο Διονύσης ο Κόκκινος, ο μεγάλος ιστορικός, είναι εισάξια με τη μάχη της Σαλαμάνας και με τον Παπαφλέσσα που πολέμησε στο Μανιάκι. Αυτός λοιπόν ο ήρωας τραυματίστηκε στη μάχη του Σκουλενίου και μετά μεταφέρθηκε από τους συμπολεμιστές του απέναντι στο ρωσικό έδαφος, όπου εκεί δεν έμεινε, ενώ ήταν στο στάδιο της ανάρρωσης, συνέχισε τον αγώνα, προσπάθησαν να κάνουν μία εταιρεία η οποία θα ξεσήκωνε τους Έλληνες οπλαρχηγούς και Βουλγάρους που ήταν σημερινή Βόρεια Θράκη ή Ανατολική Ρουμελία όπως λέγεται, με σκοπό να συνεχίσουν τον αγώνα. Και μάλιστα ανέθεσαν στον Γεώργιο Παπά ή Καραγιώργη να συγκεντρώσει ανθρώπους τους οποίους έστειλαν κρυφά στην περιοχή της Φιλιππούπολης. Το βιβλίο αποτελεί προσωπική έκδοση και σε πρώτη φάση διατίθεται χέρι με χέρι και σύντομα μέσω διαδικτύου. Το βιβλίο του αγαπητού Γιώργου Φαρμακίδη είναι μια σημαντική συμβολή στην ανάδειξη της τοπικής ιστορίας και μάλιστα της περίοδου του 1821, καθώς και φέτος έχουμε τα 200 χρόνια από την εθνική παλιγεννησία. Αναδεικνύει τη μορφή του Γεωργίου Παπά Καραγιώργη, που είναι μια μορφή τοπική, ένα άγνωστο κεφάλαιο τοπικής ιστορίας, το οποίο ήταν γνωστό μόνο σε λίγους ανθρώπους. Μετά από αυτή την έκδοση, πιστεύω ότι το ενδιαφέρον για την ιστορική μορφή του Γεωργίου Παπά Καραγιώργη θα αναθερμανθεί και πιστεύω ότι θα υπάρξουν μετά και άλλοι ερευνητές οι οποίοι θα ακολουθήσουν τα βήματα του Γιώργου Φαρμακίδη. Είναι ένα βιβλίο που εμπλουτίζει την τοπική ιστοριογραφία, ως τέτοιο το υποδεχόμαστε και βεβαίως είναι το δεύτερο βιβλίο του Γιώργου Φαρμακίδη, ο οποίος μας έχει δώσει εξαιρετικά τεκμηριωμένες και πολύ επιμελημένες δουλειές. Τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Αναφέρεται στην προσφορά και τη θυσία των Θρακιωτών και άλλων Ελλήνων που έμειναν άγνωστοι και ξεχασμένοι. Σε απόσπασμα που παραθέτει ο συγγραφέας Ιωάννης Φιλίμων, αναφέρει «Ο ακραίος Πελοποννησιασμός ιδιοποιήθηκε για τον εαυτό του την αρχή και το τέλος της Επανάστασης. Περιέκοψε τις δύο κύριες ημερομηνίες για αυτήν. Έτσι, καθιερώνοντας ως έναρξη την 25η Μαρτίου 1821, αδίκησε αυτούς που αγωνίστηκαν και πρωταγωνίστησαν στις ηγεμονίες, διαγράφοντας ως μηδενικές τέτοιες ένδοξες θυσίες υπέρ όλης της πατρίδος. Ανακηρύσσοντας δε το 1827 ως το τέλος του αγώνα, αδίκησε αυτούς που μέχρι το 1829 εξακολούθησαν τον αγώνα στη στερεά Ελλάδα, διαγράφοντας ως μηδενικές τέτοιες μάχες και τέτοια ανεγερθέντα τρόπια κατά των βαρβάρων. Για λίγο θα κρατήσει η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας τις τελευταίες μέρες, καθώς από την Τρίτη αναμένεται νέα άνοντος. Όσοι δεν βρίσκονται σε διακοπές επιλέγουν κοντινούς προορισμούς για ολιγόρες αποδράσεις. Ανάμεσα στις επιλογές βρίσκονται και οι πισίνες για βουτιές. Ανάσες δροσιάς και ψυχαγωγία εν μέσω καλοκαιριού προσφέρουν οι πισίνες που βρίσκονται στην Οριστιάδα. Η φετινή κίνηση είναι σταθερή και ικανοποιητική, όπως τονίζει ο ναυαγωσός της Πέτρος Νεχνεντίδης. Η φετινή καλοκαιρινή περίοδος είναι σταθερή και καλά, καλά. Για μας είναι καλά. Στον κόσμο προσφέρουμε ένα πάρα πολύ ωραίο χώρο, με πολλές ανέσεις, ωραία καθαρά νερά και διασκέδαση. Υπάρχει ανακύκλωση που έχουμε εδώ πέρα στο Cataract, με όλα τα σκουπίδια που έχουμε,
Τα νερά είναι ανακυκλώσιμα συνέχεια. Τα φίλτρα είναι 3-4 φορές περνούν τα φίλτρα για να βγουν ξανά επάνω στις πισίνες. Σε ωραίο καθαρό περιβάλλον μπορούμε να περάσουμε ευχάριστα λίγες ώρες την ημέρα. Και φαγητό και παγωτά και γλυκά και αναψυκτικά, κοκτέιλ, ό,τι θέλει ο κόσμος. Η είσοδος είναι στα 8 ευρώ μαζί με κάποιο ρόφημα, αναψυκτικό, οτιδήποτε θέλουν. Ειδικά οι οικογένειες με τα παιδάκια, με τα μικρά, καθημερινά, επιλέγουν, παίζουν με τις τσουλίδρες μας, με τα παιχνίδια μέσα στο νερό. Κοντινές αποστάσεις και δροσιά αναζητούν στις πισίνες όσοι δεν θέλουν να φύγουν μακρύτερα. Πρώτη φορά που ερχόμαστε, είναι πάρα πολύ ωραίες. Το καλύτερο για εμάς στρατιώτες. Ναι, μια χαρά ήταν. Όλο το έτος θα συνεχιστούν τα έργα της Δημοτικής Επιχείρησης Σύνδρευσης Αποχέτευσης Ορεστιάδας. Η ΔΕΙΑΟ πραγματοποιεί έργα και στον αστικό ιστό και στα χωριά με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας και της επάρκειας του νερού. Έργα 26.442.320 ευρώ υλοποιεί την περίοδο αυτή στο Δήμο Ορεστιάδας και τις τοπικές κοινότητες από τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Ορεστιάδας. Γίνεται μια μεγάλη και συντονισμένη προσπάθεια για τη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη όσον αφορά την ποιότητα του νερού αλλά και την αποχέτευση. Το φετινό καλοκαίρι του 2021 η τεχνική υπηρεσία όντως έχει επιφορτιστεί με πολύ μεγάλο φόρτο εργασιών. Διότι εκτός της καθημερινότητας τεχνικής υπηρεσίας, συντηρήσεις δικτύων ίδρυυσης, συντηρήσεις δικτύων αποχέτευσης, δεξαμενών, αντλιοστασίων, του βιολογικού καθαρισμού, τα οποία είναι μια καθημερινότητα που γίνεται πάντα, η τεχνική υπηρεσία επιβλέπει ταυτόχρονα το καλοκαίρι του 2021 8 μεγάλα δημόσια έργα. Έργα δηλαδή τα οποία έχουν πλέον εγκατασταθεί εργολάβοι. Και θα σας αναφέρω τα έργα και για να ενημερωθούν και οι συνδημότητες μας για τα έργα αυτά. Πρώτον, είναι η κατασκευή δικτύων αποχέτευσης που γίνεται πλέον στη Φύσα. Έχει ξεκινήσει εδώ και μήνες το έργο. Είναι ένα έργο προϋπολογισμού 12.635.000 ευρώ. Επίσης, γίνεται και ο βιολογικός καθαρισμός, όπου θα απολύουν πλέον τα λίμματα της αποχέτευσης, του βιολογικού καθαρισμού της Βύσης, για να είναι τελειοποιημένο το έργο. Το έργο αυτό είναι ένα δεύτερο έργο προϋπολογισμού 2.860.000 ευρώ. Επίσης, έχει εγκατασταθεί εργολάβος και γίνεται το έργο, κατασκευάζει το έργο νέο δίκτυο ίδρυυσης στον πύργο, έξω από την Ορεστιάδα. Το τέταρτο έργο είναι πάλι κατασκευή καινούργιου δικτύου ίδρυυσης, καινούργιας δεξαμενής στο Ορμένιο. Το πέμπτο έργο είναι καινούργιο δίκτυο ίδρυυσης και καινούργια δεξαμενή και εκεί στη Φτελέα. Το έργο του Ορμένιου είναι 1.264.800 ευρώ. Το έργο της Φτελέας είναι 936.200 ευρώ. Το έκτο έργο που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι μονάδες φίλτρων επεξεργασίας για να καθαρίζεται το νερό για 19 χωριά. Είναι 14 οι μονάδες, τα χωριά όμως τα οποία θα εξυπηρετούνται θα είναι 19, διότι παράδειγμα η μονάδα καθαρισμού επεξεργασίας νερού των δικαίων θα εξυπηρετεί και την Πάλη, τον Δίλοφο, τον Κρυό, το ίδιο και το Θουρίου θα εξυπηρετεί το Χειμώνιο. 19 χωριά πλέον λοιπόν, όταν θα κατασκευαστεί, τώρα που κατασκευάζεται μάλλον οι μονάδες καθαρισμού αυτές, θα νερό τους θα είναι πλήρως επεξεργασμένο. Το έβδομο έργο είναι η εγκατάσταση τηλεμετρικού συστήματος διαχείρισης και ελέγχου για τα δίκτυα ίδρυυσης όλου του Δήμου μας, όλα τα δίκτυα του Δήμου μας. Αυτό το έργο και αυτό το οποίο υλοποιείται αυτή τη στιγμή είναι 2.579.200 ευρώ. Και το 8ο έργο είναι η αντικατάσταση ενός αγωγού περίπου 1 χιλιόμετρο στην πόλη του Ορεστιάδος της αποχέτευσης, ο οποίος είναι το τελευταίο κομμάτι, το τελευταίο χιλιόμετρο, ο αγωγός πριν καταλήξει πλέον στο βιολογικό καθαρισμό. Αυτά τα έργα λοιπόν και τα 8 τα μεγάλα έργα δημόσια, τα οποία είναι συνολικού προϋπολογισμού 26.442.320 ευρώ. Η τεχνική υπηρεσία της ΔΕΙΑΟ επιβλέπει όλα τα έργα που βρίσκουν σε εξέλιξη την περίοδο αυτή. Η τεχνική υπηρεσία τα έργα καθημερινά πρέπει να τα επιβλέπει να γίνονται όπως ακριβώς προβλέπουν οι προδιαγραφές των έργων. Γι' αυτό και είπα ότι
2021 για την τεχνική υπηρεσία, ιδιαίτερα για το επιστημονικό προσωπικό τους μηχανικούς, είναι μια χρονιά με περισσότερο φόρτο εργασιών. Για την τιμολογιακή πολιτική που ασκεί η ΔΕΙΑΟ και την προσπάθεια που καταβάλλεται να προσφέρει στους δημότες ποιοτικό και φθηνό νερό, μίλησε ο αντιπρόεδρος της επιχείρησης Δημήτρης Τελεμπής. Η ΔΕΙΑ, πιστεύω, γιατί πολλές φορές και στη συνέδρια της ΔΕΙΑ που γίνονται και με συναδέλφους που είναι στη διοίκηση άλλων ΔΕΙΑ, ενδεχομένως να είμαστε και όσον αφορά το τιμολόγιο και η πιο φθηνή ΔΕΙΑ μέσα στην Ελλάδα. Μιλάω για ΔΕΙΑ. Μία μικρή διαφορά ενδεχομένως είναι πιο φθηνή η Αθήνα, αλλά η Αθήνα είναι εντελώς διαφορετική, διότι εκεί δεν είναι και ΔΕΙΑ κιόλας. Είναι χρηματοδοτείται από το κράτος, δεν έχει γεωτρήσεις, έξοδα πολλά, παίρνει από λίμνη. Τέλος πάντων, και εκεί δεν έχουμε τεράστια, δεν έχουμε μεγάλη διαφορά. Υπάρχουν όμως ΔΕΙΑ οι οποίοι μπορεί να έχουν και διπλάσια και τριπλάσια τιμολόγια από εμάς. Είναι και πάντα, όπως και ο Δήμαρχος ο Βασίλης ο Μαυρίδης, δεσμευτήκαμε προεκλογικά, όχι το 2019, από το 2014, ότι θα μειώσουμε το νερό. Εμείς από την ημέρα που αναλάβαμε, τα τιμολόγια μας είναι 25% πιο φθηνά από ό,τι έγιναν, δηλαδή εκτόσεις 25% στην ίδρυυση και στην αποχέτευση. Και μάλιστα η δέσμευσή μας είναι ότι δεν θα κάνουμε καμία απολύτως αύξηση και αυτή τη δέσμευση την κρατούμε και αυτή θα την κρατήσουμε. Και μάλιστα και έχουμε πάρει απόφαση, είχαμε πάρει απόφαση να πει και θα ανανεώσουμε ότι μέχρι το 2022 δεν θα γίνει καμία απολύτως αύξηση στο νερό. Το ξέρουν και οι συνδημότητες μας. Το ξέρουν και οι συνδημότητες μας ότι γίνεται ένας τεράστιος αγώνας από τη διοίκηση της ΔΕΙΑ, ούτως ώστε οι καταναλωτές μας να έχουν φθηνό, αλλά και πάνω απ' όλα ποιοτικό νερό και στην πόλη της Οροστιάδος και στα χωριά. Και ένα άλλο που θα ήθελα να πω, που δείχνει, αν θέλετε, ότι έχουμε και υπεύθυνους συνδημότητες. Καθημερινά μας παίρνουν τηλέφωνα και εμένα και έξω, όταν πολλές φορές βρίσκομαι συνδημότητες, επηρεασμένοι ενδεχομένως ότι σε κάποιες περιοχές της χώρας μας το καλοκαίρι γνωρίζετε ότι υπάρχει αυξημένη κατανάλωση του νερού. Και βλέποντας ή ακούγοντας ότι κάποιες περιοχές της χώρας μας έχουν προβλήματα όσον αφορά την υδροδότηση και γίνονται συστάσεις για οικονομία, υπεύθυνοι συνδημότητες, όπως είναι οι συνδημότητες που γνωρίζουμε, ρωτάνε μήπως και εμείς πρέπει να κάνουμε κάποια οικονομία και ποιες ώρες να κάνουμε, ούτως ώστε να έχουμε πρόβλημα υδροδότησης η πόλη. Και τα χωριά, αν θέλετε. Η απάντησή μας είναι ότι δεν χρειάζεται να κάνουν καμία οικονομία απολύτως. Μπορούν να κάνουν όσες φορές τώρα που είναι υψηλές θερμοκρασίες, υπάρχει καύσωνας, όσες φορές την ημέρα θέλουν, μπορούν να κάνουν μπάνιο, να δροσίζουν τα κατοικίδια τους, να δροσίζουν τα μπαλκόνια τους, να ποτίζουν τους κήπους τους, τις γλάστρες τους και εν τέλει να απολαμβάνουν το καλοκαίρι τους. Σήμερα οι υποδομές της ΔΕΙΑΟ είναι τέτοιες οι οποίες μπορούν να υπερκαλύψουν οποιαδήποτε κατανάλωση και να κάνουν οι συνδημότητες μας. Και αυτό αφορά και την πόλη της Οροστιάδος, αλλά και όλα τα χωριά. Άφοβα λοιπόν μπορούν να κάνουν οποιαδήποτε κατανάλωση και να απολαμβάνουν το καλοκαίρι τους. Μετά τη λύση που έδωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνης Γεωργιάδης, όσον αφορά στην χρηματοδότηση των επιχειρήσεων μέσω του προγράμματος της μη επιστρεπτέας προκαταβολής, ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Κώστας Σιμιτσής, εμφανίζεται αισιόδοξος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Ο κ. Σιμιτσής τόνισε ότι έχει δοθεί παράταση και για την επιβολή αιτήσεων από τις επιχειρήσεις μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Χρειάστηκε να περάσουν μήνες και η παρέμβαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνη Γεωργιάδη, για να δοθεί λύση στην ολοκλήρωση των διαδικασιών για την καταβολή της μη επιστρεπτέας ενίσχυσης στις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Χιλιάδες επιχειρήσεις περιμένουν τα χρήματα που έρχονται μέσω ειδικού προγράμματος λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Ξέραμε από καιρό ότι θα απλοποιούνταν όσον αφορά την απόδειξη του προσωπικού, των απασχολουμένων δηλαδή στην επιχείρηση, αλλά με την ευκαιρία τώρα δημοσιεύτηκε η πέμπτη τροποποίηση, η οποία περιέχει πολύ συγκεκριμένες απλοποιήσεις και για εκείνους οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει μέχρι τώρα αίτηση και σχεδιάζουν να υποβάλουν,
θα πρέπει να θυμίσω λιγάκι ότι αυτό το πρόγραμμα έχει πάρει επανειλημμένες παραπάσεις. Άρα λοιπόν όποιος δεν έχει κάνει αίτηση ακόμη, να την κάνει. Να την κάνει, τα λεφτά θα δοθούν. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης Περιφέρειας της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Κωστή Σιμιτσή, περισσότερες από 15.000 επιχειρήσεις της περιφέρειας έχουν υποβάλει αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα. Καλώς ή κακώς, τα πράγματα πάντοτε ό,τι έχουμε να κάνουμε με προγράμματα του ΕΣΠΑ έχουν μια γραφειοκρατία. Ξέρω ότι λίγοι είναι οι οποίοι υπέβαλαν μόνοι τους την αίτηση. Οι περισσότεροι απευθύνονται σε ειδικούς, συνήθως σε λογιστές. Εντάξει, παίρνουν μια αποζημίωση μικρή και οι λογιστές. Δεν πειράζει, καλά κάνουν, βοηθάνε και για τη δουλειά τους πρέπει να πληρωθούν. Εν πάση περιπτώσει, τώρα όμως ξέρω ότι έχουν ήδη εγκριθεί από την πρώτη φάση πάνω από 15.000 επαγγελματίες της περιφέρειάς μας, επί συνόλου περίπου 23.000 που έχουν κάνει αίτηση μέχρι τώρα. Άρα λοιπόν, ας πάμε στην δεύτερη φάση που έχει αργήσει πάρα πολύ και είναι η φάση της υποβολής δικαιολογητικών για τη χρηματοδότηση. Ο κ. Σιμιτσής τονίζει ότι η ασφαλιστική ενημερότητα πλέον απαιτείται μόνο για όσες επιχειρήσεις έχουν αναλάβουν ποσό άνω των 3.000 ευρώ. Εάν υποβάλουμε φορολογική ενημερότητα και χρωστάμε, θα γίνει παρακράτηση από την εφορία του 30% του ποσού που θα πάρουμε. Τώρα, αν υπάρχει βεβαίωση οφειλής, τότε θα γίνει παρακράτηση του συνόλου της οφειλής. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο καλό, διότι έτσι θα απαλλαγούμε από ένα μεγάλο μέρος των πόρων που πιθανόν να οφείλουμε. Τώρα, όσον αφορά την ασφαλιστική ενημερότητα. Ασφαλιστική ενημερότητα απαιτείται πλέον για αιτήσεις για δικαιούχους οι οποίοι πρόκειται να πάρουν ποσό πάνω από 3.000 ευρώ. Τα δίκαια Τριγώνου αποτελούν την πρώην έδρα του Δήμου Τριγώνου. Ας γνωρίσουμε το χωριό μέσα από την περιήγηση στο Δήμο Ορεστιάδας.